Αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, όλοι και όλες, όλος ο ελληνικός λαός, να βγει όρθιος, να βγει δυνατός από αυτή την πρωτόγνωρη δοκιμασία. Όρθιος και δυνατός, προστατεύοντας τη ζωή του, τη ζωή των παιδιών του. Όρθιος και δυνατός και μέσα στους τόπους δουλειάς, προστατεύοντας τα δικαιώματά του. Προστατεύουμε τους εαυτούς μας, τους γύρω συνανθρώπους μας, για να μείνουμε δυνατοί, δεν μένουμε όμως σιωπηλοί. Και ακριβώς επειδή δεν μένουμε σιωπηλοί, και από αυτό το βήμα της Βουλής σας λέμε ότι ιδιαίτερα τώρα, με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού, βάζεται σε καραντίνα εργασιακά δικαιώματα, ακόμα και αυτό της συνδικαλιστικής δράσης. Έχει σήμερα μια καταγγελία επώνυμη ο ριζοσπάστης για συγκεκριμένη επιχείρηση, μόνο και μόνο για να στηρίξετε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Μιλάτε για δήθεν προστασία των θέσεων εργασίας, χωρίς να ακυρώνετε πρακτικά τις πάνω από 100.000 απολύσεις το μήνα Μάρτιο. Την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό μάλιστα, δίνεται νέα εργαλεία προς την μεγάλη εργοδοσία για να ποδοπατήσει όποιο εργασιακό δικαίωμα είχε απομείνει και να απαλλαγεί από χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ακόμα και το δώρο του Πάσχα, που είναι δεδουλευμένα των εργαζομένων και που υποχρεούται να καταβάλει η μεγαλοεργοδοσία, θα καλύψεται κατά πολύ μεγάλο μέρος με κρατικό τελικά χρήμα. Κρατικό χρήμα που κι αυτό είναι χρήματα των εργαζομένων, είναι χρήματα των λαϊκών στρωμάτων. Μια είναι η λύση αυτή τη στιγμή. Να παγώσουν όλα αυτά τα αντεργατικά σχέδια αμέσως. Να παγώσουν, για παράδειγμα, τα σχέδια για τη ΛΑΡΚΟ, για άλλες σχετικές επιχειρήσεις, να στηριχθεί η ΛΑΡΚΟ αυτή τη στιγμή, να μην τολμήσετε να προχωρήσετε σε καμιά μείωση προσωπικού, σε καμιά μείωση μισθών, να πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας μέσα σε όλες τις επιχειρήσεις. Συνεχίζεται επίσης την κοροϊδία για εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, χιλιάδες επιστήμονες με μπλοκάκι. Καθώς αρκετές κατηγορίες αυτών δεν εντάσσονται άμεσα για το δίμηνο Μάρτι-Απρίλη στους δικαιούχους του έκτακτου επιδόματος έστω αυτού του πενιχρού των 800 ευρώ. Ενώ ταυτόχρονα δεν προβλέπονται μέτρα ανακούφισης ουσιαστικής, όπως είναι η ένταξη στο αφορολόγητο, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, η απαλλαγή από τις ατομικές εισφορές ασφάλισης για το επόμενο τουλάχιστον τετράμινο. Εξακολουθείτε να μην παίρνετε στοιχειώδη μέτρα ανακούφισης για λαϊκά στρώματα, όπως είναι, για παράδειγμα, η μείωση των τιμολογίων του ρεύματος, του νερού, η αναστολή αποπληρωμής δανείων προς τις τράπεζες που πρέπει να ισχύσει για όλους και όχι μόνο για τους λεγόμενους συνεπείς δανειολήπτες. Σε καραντίνα επιδιώκεται να βάλετε δυστυχώς και την ενημέρωση στο όνομα της ατομικής ευθύνης πάλι. Φημώνεται κάθε διαφορετική φωνή που μάχεται για τα οξυμένα προβλήματα και αναδεικνύει τις ελλείψεις και τις ευθύνες. Και αυτή η φήμωση αφορά και πολιτικά κόμματα όπως το ΚΚΕ και τους υγειονομικούς, άλλους εργαζόμενους και τα σωματεία τους που αναδεικνύουν τις ελλείψεις σε προσωπικό, σε μέσα, σε μέτρα προστασίας. Κυρίες και κύριοι, ξέρετε ότι δεν αρνούμαστε την ατομική ευθύνη. Την ευθύνη του καθένα και της καθεμιάς να αυτοπροστατευτεί και να προστατέψει, η οποία εμπεδώνεται όταν συμβαδίζει με τη συλλογική ευθύνη για δράση, για διεκδίκηση, ώστε με ευθύνη του κράτους να λυθούν τα άμεσα, τα επίγοντα ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση της πανδημίας. Εδώ πραγματικά μπορεί να εκφραστεί η ομοψυχία των εργαζομένων, του λαού, απέναντι στις διάφορες πολιτικές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μεγάλου κεφαλαίου και των κυβερνήσεών τους,
που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή, τη δική του, τη ζωή των παιδιών του. Η ατομική ευθύνη εμπεδώνεται όταν ένα κράτος, μια κυβέρνηση που έχει την πρωταρχική και κύρια ευθύνη, λύνει εδώ και τώρα τα επίγοντα προβλήματα που αφορούν την προστασία της υγείας, τα προβλήματα των δικαιωμάτων του λαού. Και με την ευκαιρία, σταματήστε να κουνάτε μονότονα το δάχτυλο της ατομικής ευθύνης στο λαό. Αφήστε αυτό το ύφος, όπως κάνατε και με αφορμή τις ουρές στις τράπεζες, λες και δεν ξέρετε πως οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι είναι αναγκασμένοι να στέκονται στις ουρές. Λες και δεν ξέρετε πως οι τραπεζίτες έκλεισαν υποκαταστήματα, απέλυσαν εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι πολίτες. Δική σας ευθύνη είναι να μην ξεροσταλιάζει ο κόσμος έξω από τις τράπεζες. Πάρτε λοιπόν τώρα μέτρα για πάγωμα των οφειλών στην εφορία, αναστολή των πληρωμών σε δέκο, ρύθμιση των δόσεων των δανείων, προστασία της πρώτης κατοικίας και θα δείτε πώς αμέσως θα σταματήσει και ο συνωστισμός και οι ουρές. Όπως επίσης ξέρετε πολύ καλά πως η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων πειθαρχούν και στα περιοριστικά μέτρα, μένουν σπίτι τους, αλλά δεν βλέπουν όμως να ανοίγουν μεθ επαρκώς, να γίνονται μαζικές προσλήψεις απαραίτητες γιατρών, νοσηλευτών. Η στρατηγική σας να τα ανάγετε όλα στην ατομική ευθύνη, στόχο περισσότερο έχει να κρύψει από το λαό τη μεγάλη αλήθεια. Ακριβώς δηλαδή τις τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, για τις οποίες ευθύνεται και η πολιτική συνολικά και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα προηγούμενα χρόνια, της υποβάθμισης της εμπορευματοποίησης, την οποία υιοθετήσατε κατά γράμμα όλοι σας, μηδενός εξαιρουμένου και οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Η διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας προς όφελος βέβαια του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος γιγαντώθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχει τη σφραγίδα όλων σας. Η σμπαραλιασμένη έως και ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παντού και σε όλη τη χώρα είναι δικό σας έργο. Τα μεγάλα νοσοκομεία που χρόνια τώρα λειτουργούν στα όρια ασφάλειας χωρίς το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς τα αναγκαία μέσα, τις αναγκαίες υποδομές, είναι δικό σας έργο. Ποιος έκλεισε τα νοσοκομεία? Η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος τα κράτησε κλειστά? Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος μείωνε συνεχώς τα κονδύλια για την υγεία? Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ποιος τα μείωσε ακόμα περισσότερο? Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς σας δεν προχώρησε στις αναγκαίες προσλήψεις, παρά τις διαμαρτυρίες, τις εκκλήσεις των εργαζομένων στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία, στις δομές υγείας, που χρόνια τώρα κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Και βέβαια όλοι σας λέτε στο λαό ότι ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας μπορεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση του δημοσίου τομέα υγείας. Αναβάθμιση βέβαια, να ρωτήσουμε, λέτε εσείς τις περίπου 800 μεθ που σήμερα είναι διαθέσιμες όταν σε άλλες συνθήκες, χωρίς πανδημία, χρειάζονται πάνω από 3.500. Αναβάθμιση, λέτε εσείς, στην έλλειψη βασικών ιατρικών ειδικοτήτων στα νοσοκομεία της χώρας. Αναβάθμιση, λέτε, την έλλειψη ακόμα και στοιχειωδών μέτρων προστασίας των υγειονομικών που τους στέλνετε στον πόλεμο χωρίς όπλα ουσιαστικά και κάθε μέρα και για το λόγο αυτό βγάζουν φωνές αγωνίας και ευθύνης για το έργο που επιτελούν. Θα έλεγα βέβαια ότι εδώ μέσα και σήμερα περίσσεψαν και τα συγχαρητήρια και τα χειροκροτήματα για τους υγειονομικούς μας, όμως τα καλύτερα συγχαρητήρια και χειροκροτήματα θα ήταν να λύσετε όλες αυτές τις ελλείψεις, όλα αυτά τα προβλήματα, τα αιτήματα που οι ίδιοι, ξέροντας καλύτερα την κατάσταση από μέσα, σας λένε και σας προβάλλουν. Ο μύθος ότι μπορεί να συνυπάρχουν αρμονικά ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα και να συμβάλλουν έτσι πραγματικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας, που είναι θέση κοινή όλων σας εδώ μέσα, εκτός ΚΚΕ,
έχει ήδη αποκαλυφθεί μπροστά στη μεγάλη κερδοσκοπία ιδιωτικών κέντρων και με τα τεστ για τον ιό, τα οποία όχι μόνο είναι προσιτά σε όποιον έχει να πληρώσει, αλλά στερούν και από τον κρατικό σχεδιασμό πολύτιμους πόρους, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν και τον κίνδυνο διασποράς. Αποκαλύπτεται επίσης από το ίδιο το γεγονός ότι το κράτος εξαρτάται από την προμήθεια βασικών υλικών και φαρμάκων από τον πόλεμο που διεξάγεται στην παγκόσμια αγορά, από τις μεγάλες εταιρείες που βρήκαν ευκαιρία βέβαια να κάνουν χρυσές business. Αναδεικνύεται με δραματικό τρόπο η αναγκαιότητα ενός αποκλειστικά δημόσιου δωρεάν συστήματος υγείας με κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης. Ακόμα και τώρα που όλα τα μάτια είναι στραμμένα στο δημόσιο σύστημα υγείας, οι προσλήψεις υγειονομικών που ανακοινώσατε, και ακόμα βέβαια δεν έχουν προχωρήσει, δεν επαρκούν για να καλύψουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες. Σε άλλες κανονικές συνθήκες εννοούμε, πόσο μάλλον τώρα σε συνθήκες πανδημίας. Ακόμα και τώρα που η αγωνία του λαού κορυφώνεται, αν καταφέρει το δημόσιο σύστημα υγείας να ανταποκριθεί σε μια κορύφωση της πανδημίας, εσείς επιλέγετε να δώσετε νέα δώρα και σε κλινικάρχες και σε διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους στον τομέα της υγείας ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Και για να μην αφήσετε παραπονούμενους άλλους μεγάλους επιχειρηματίες επίσης, δώσατε και τα δωράκια σας σε καναλάρχες και σε ιδιωτικές εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα διόδια. Η συμφωνία σας με τους επιχειρηματίες στον χώρο της υγείας εκτινάσει το ύψος της αποζημίωσης που θα παίρνουν από τον ΕΟΠΗ, δηλαδή από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Για κάθε νοσηλεία κρούσματος κορονοϊού σε κρεβάτι ΜΕΘ σε ιδιωτική κλινική, ο ΕΟΠΗ θα δίνει στον ιδιοκτήτη της κλινικής αποζημίωση 1.600 ευρώ τη μέρα, αντί για 800 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα δώρα βέβαια έχετε προβλέψει και για την διενέργεια των διαγνωστικών τεστ για τον κορονοϊό. Με αυτόν τον τρόπο τελικά ο ιδιωτικός τομέας όχι μόνο δεν υπηρετεί το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά συνεχίζει να το αρμέγει κανονικότατα, αφού όχι μόνο δεν επιτάσσεται, αλλά επιδοτείται και από τον ΕΟΠΗ, από χρήματα δηλαδή που έχουν πληρώσει ήδη οι ασφαλισμένοι. Η προστασία της υγείας του λαού μας σε αυτές τις συνθήκες απαιτούν να προχωρήσει άμεσα η επίταξη ιδιωτικών μονάδων, η ένταξή τους στον γενικότερο, στον κρατικό σχεδιασμό. Και όταν λέμε επίταξη, εννοούμε επίταξη. Να επιταχθούν νοσηλευτικά κρεβάτια, χειρουργία, εργαστήρια, όλες οι μέθ του ιδιωτικού τομέα μαζί με το προσωπικό τους και να τεθούν σε πλήρη κρατικό έλεγχο. Να επιταχθούν οι μεγάλες διαγνωστικές μονάδες, τα διαγνωστικά τεστ για τον κορονοϊό να γίνονται σύμφωνα με τα επιστημονικά κριτήρια και τις κρατικές κατευθύνσεις, να ενταχθούν υποχρεωτικά οι ιδιώτες γιατροί και ιδιαίτερα οι ειδικότητες της πνευμονολογίας και της παθολογίας στο σχέδιο ενίσχυσης των δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας, να αξιοποιηθούν για την περίθαλψη του λαού που δεν απαιτείται νοσηλεία στα ιατρεία τους και με κατοίκον βεβαίως επισκέψεις. Να επιταχθούν όλα τα αναγκαία υλικά υγιεινής, προστασίας, εξοπλισμού για την ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας και των υγειονομικών. Να προμηθευτούν τα νοσοκομεία με όλα τα αναγκαία μέσα που ζητάνε οι ίδιοι οι υγειονομικοί που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τι χρειάζεται εδώ και τώρα. Να ανοίξουν όλες οι ΜΕΘ, να γίνουν οι προσλήψεις όλου του αναγκαίου υγειονομικού προσωπικού. Αυτή είναι η απαραίτητη αυτή τη στιγμή δέσμη προτάσεων. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την πανελλαδική μέρα δράσης που προκήρυξε η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας για την Τρίτη της 7 του Απριλίου. Και επειδή κάθε τρεις και λίγο μιλάτε για το αρνητικό παράδειγμα της Ιταλίας και πώς εμείς θα το αποτρέψουμε, σας λέμε πάρτε τώρα μέτρα προστασίας της ζωής
των εργαζομένων, όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στα εργοστάσια, σε άλλους εργασιακούς χώρους, όπου οι εργαζόμενοι συνοστίζονται χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς καν να τηρούνται από την εργοδοσία οι απαραίτητες κατευθύνσεις των υγειονομικών επιστημόνων, που είναι και κρατικές κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή. Πάρτε μέτρα στα νοσοκομεία, στα σούπερ μάρκετ, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να αποτραπεί ο συνοστισμός. Πάρτε μέτρα προστασίας των στρατευμένων, των μονίμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, των εφέδρων μας που συνοστίζονται στα στρατόπεδα με τεράστιες ελλείψεις και πολύ μεγάλα προβλήματα. Υλοποιήστε τις 11 προτάσεις που έχουμε καταθέσει στον τομέα αυτών το ΚΚΕ, καθώς επίσης αξιοποιήστε τις 37 ερωτήσεις που κατέθεσε εδώ μέσα στη Βουλή το ΚΚΕ για το θέμα. Δεν θέλω να πω αναλυτικά, είναι καταγραμμένα στα πρακτικά της Βουλής. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα με τη λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, με αποτέλεσμα να καθυστερούν πάρα πολύ οι εγγραφές εκπαιδευτικών γονιών και μαθητών. Γιατί ταυτόχρονα με όλα τα υπόλοιπα παρακολουθούμε στενά όσα συμβαίνουν στην εκπαίδευση, στα σχολιά μας, στα πανεπιστήμια. Νιώθουμε αυτή την αγωνία των παιδιών, όπως και των γονιών τους, των οικογενειών τους. Ακόμα και η διαδικασία αυτή της ασύγχρονης διδασκαλίας προχωρά με δυσκολίες. Για τη σύγχρονη δε τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα. Και επειδή και ο καθένας ή αρκετοί από εμάς στην οικογένειά μας έχουμε και εκπαιδευτικούς, ξέρουμε τι τραβάνε καθημερινά σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά και τι περισσότερο τραβάνε τα παιδιά από τα σπίτια τους. Για τη σύγχρονη δε τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα, δεν χρειάζεται να τα φέρω, όλοι μας τα ξέρουμε. Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει με τους μαθητές και συνολικότερα με τις οικογένειές τους που δεν έχουν τεχνικά μέσα για αυτή τέλος πάντων την ισότιμη, όπως λέμε, συμμετοχή τους στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, γρήγορο ίντερνετ, δηλαδή ηλεκτρονικός υπολογιστής, τάμπλετ, δεν ξέρω, οτιδήποτε χρειάζεται. Γι' αυτό απαιτούμε να πάρθουν μέτρα άμεσα που θα εξασφαλίσουν την όσο δυνατόν ισότιμη συμμετοχή στην εξαποστάσεως εκπαίδευσης όλων των φορέων της εκπαίδευσης, δεδομένου των έκτακτων συνθήκων που υπάρχουν σήμερα, και βεβαίως αυτό να αφορά, για να εξηγούμαστε, αποκλειστικά και μόνο αυτό το δίμηνο περίπου που τα σχολιά παραμένουν κλειστά. Αυτό πρακτικά σημαίνει δωρεάν σύνδεση γρήγορου ίντερνετ και εξασφάλιση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή τάμπλετ για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν. Διαφορετικά είναι σαν αποκλείονται ακόμα περισσότερο από την συμμετοχή, την ισότιμη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις χιλιάδες μαθητές που δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα. Να στηριχτεί το έργο των εκπαιδευτικών με δημιουργία κεντρικής ομάδας τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, δημιουργία κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας διδακτικού υλικού από το Υπουργείο, στην οποία να έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, και θα περιλαμβάνει δραστηριότητες και ύλη για όλες τις ηλικίες. Και ως προς το ζήτημα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, ζητάμε άμεσα το Υπουργείο Παιδείας να ανακοινώσει μειωμένη εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αυτή τη βδομάδα αν είναι δυνατόν, να τοποθετηθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο για την ημερομηνία διεξαγωγής των πανελλαδικών, αποκλείοντας κάθετα το ενδεχόμενο του Σεπτεμβρίου. Πρέπει να μπει τέλος στην αγωνία όλων των μαθητών. Όλοι εσείς κύριοι της κυβέρνησης, που πριν πανηγυρίζατε για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και για επιστροφή στην κανονικότητα, τώρα είστε αναγκασμένοι να παραδεχτείτε ότι και η ελληνική οικονομία μπαίνει σε βαθιά ύφεση. Έχει φυσικά προηγηθεί η επιβράδυνση της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε άλλες μεγάλες καπιταλιστικές οικονομίες διεθνώς, μεγαλώνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης μιας νέας κρίσης. Φυσικά, η πανδημία που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να μην είναι η κύρια αιτία αυτής της νέας κρίσης,
είναι όμως ο καταλύτης της. Είναι δεδομένο ότι η ελληνική οικονομία θα πληγεί και λόγω της κατάστασης, ειδικά στον τουρισμό, γενικά όλες οι εξωστρεφείς οικονομίες για τις οποίες εσείς πάλι πανηγυρίζετε θα πληγούν, και βεβαίως χρόνια τώρα όλοι σας επίσης, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, διαφημίζατε ως ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Τα μέτρα που παίρνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της, οι οποίες προχωρούν, όπως όλοι βλέπουμε και ξέρουμε, σε μέτρα προστατευτισμού, κλείνουν σύνορα, χρηματοδοτούν με πακέτα στήριξης δικούς τους φυσικά μονοπωλιακούς ομίλους, δεν πρόκειται να ανακόψουν αυτή την πορεία. Αυτή την κρατική και ινσιανού τύπου παρέμβαση που εκθιάζεται μαζί πλέον όλοι, και οι φιλελεύθεροι της Νέας Δημοκρατίας και οι σοσιαλδημοκράτες του ΣΥΡΙΖΑ κλπ, μαζί με τη διαφημιζόμενη, πολυδιαφημιζόμενη δημοσιονομική χαλάρωση για να στηριχτεί βεβαίως η καπιταλιστική οικονομία, δυστυχώς θα την πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι, τα μόνιμα υποζύγια, οι οποίοι θα κληθούν να καλύψουν και τα νέα δημοσιονομικά κενά και νέες πιθανές δανειοδοτήσεις. Γιατί είτε με το ευρωομόλογο ή κορονοομόλογο, όπως το έλεγε η κυρία Γεννηματά, για το οποίο μάλιστα και ο κύριος Τσίπρας έδωσε συγχαρητήρια σήμερα στον κύριο Μητσοτάκη ότι συντάχθηκε με τη σωστή πλευρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε με δάνειο από τον ESM, πάλι θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός, οι λαοί της Ευρώπης, στη συνέχεια και με νέα μέτρα. Εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Σας τα λέγαμε κι άλλες φορές πριν και κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Επαληθευτήκαμε, δυστυχώς για μια ακόμη φορά θα τα δούμε. Άρα κρατήστε μικρό καλάθι και μην πανηγυρίζετε ούτε για ευρωομόλογα, ούτε για διάφορες αστικές μορφές διαχείρισης που θα μας οδηγήσουν ως λαό, τα λαϊκά στρώματα, δεν εννοούμε τους μεγάλους ομίλους, σε χειρότερη κατάσταση ακόμα και από τη σημερινή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση της δίθεν προστασίας, της ασφάλειας, της περίφημης αλληλεγγύης έχει πλέον αποκαλυφθεί. Αυτό όσο πιο αργά το συνειδητοποιείτε όλοι, και όσο πιο αργά το συνειδητοποιεί δυστυχώς και ο ελληνικός λαός και με ευθύνη όλων των άλλων πολιτικών δυνάμεων, θα την πληρώνουμε ως χώρα, ως λαός. Για ποια κρατική ασφάλεια, ευρωπαϊκή ασφάλεια μπορεί να μιλήσει κανείς, όταν χρόνια τώρα η υγεία των εργαζομένων θυσιάζεται μπροστά στα κέρδη των μονοπωλίων στον χώρο της υγείας, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση, τη συνεχή εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας. Για ποια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μπορεί να μιλήσει κανείς σήμερα, όταν η Γερμανία ή και η Γαλλία απαγορεύουν ακόμα και τις εξαγωγές υγειονομικού υλικού σε άλλες χώρες που τα έχουν ανάγκη, και καθένας βέβαια από όλους τους ακολουθεί τη λογική «σώζον εαυτόν σωδίτο». Όσοι τόσα χρόνια μιλούσαν για δήθεν απομόνωση του λαού της Ελλάδας, που θα έρθει αν βγούμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα μπροστά σε αυτή την πραγματική απομόνωση που ζουν οι λαοί, το βιώνουν, στη μάχη που δίνουν για την επιβίωσή τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους. Γιατί σήμερα ο ιταλικός λαός, ο ισπανικός λαός, ο γαλλικός λαός, ο κάθε λαός μόνος του δίνει αυτή τη μάχη να επιβιώσει από αυτή την πανδημία. Και ο ελληνικός λαός επίσης. Αποδεικνύεται λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο, και μάλιστα μέσα σε τραγικές στιγμές για τους λαούς όλης της Ευρώπης και όλου του κόσμου, αλλά ειδικά εδώ στην Ευρώπη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένωση για το συμφέρον των λαών, αλλά είναι, όπως θέλετε πέστε τη, λυκοσυμμαχία, τη λέμε εμείς, λάκκο των λεόντων, το έλεγαν οι παλιότεροι αριστεροί προδικτατορικά της ΕΔΑ και μετά με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέκα Παπανδρέου, είναι, για να τα λέμε και επιστημονικά με βάση τους όρους της πολιτικής οικονομίας, ιμπεριαλιστική, καπιταλιστική ένωση κρατών.
και αυτό τα λέει από μόνο του όλα. Γι' αυτό και η ελπίδα βρίσκεται μόνο στην αφύπνιση της μόνης πραγματικής υπερδύναμης που είναι οι ίδιοι οι λαοί πλέον. Η πανδημία ας αποτελέσει, λέμε εμείς, την αφετηρία για μια συνολική ανατρεπτική πορεία σε όφελος των λαών και αυτό μόνο είναι το αισιόδοξο μήνυμα που πρέπει να εκπέμψουμε.